Γεια σας. Φίλοι και φίλες, άλλη μια φύλακτη διάβαση, άλλη μια εκπαθέων εξομολόγηση. Όπως και την προηγούμενη Παρασκευή και απόψε, κεντρικό θέμα, το θέμα το βασικό, είναι το ΚΕΦΕ, το Κέντρο Εφημοσμένης Φιλοσοφίας στην Ελλάδα. Είχαμε εδώ την προηγούμενη Παρασκευή μια μάνα και έναν αδελφό, μιλώντας για το παιδί τους, σε σχέση με το ΚΕΦΕ. Είχαμε και τον δικηγόρο και νομικό σύμβουλο του ΚΕΦΕ, τον κύριο Ηλία Γρατσία, του οποίου ακούσαμε τις απόψεις και ακούσαμε και είδαμε τις θέσεις. Στην εβδομάδα που πέρασε, όλη εκείνη η συζήτηση, η τρίωρη συζήτηση, αν θυμάστε καλά, η τρίωρη κοπιαστική, θα μπορούσα να πω, τραγική συζήτηση, έφερε κάποιες δυσκολίες φέρνοντας το ΚΕΦΕ. Και έτσι χτες, άλλος νομικός σύμβουλος, άλλος δικηγόρος, δεν ξέρω ποια είναι η σχέση του με το ΚΕΦΕ, μας έστειλε ένα εξώδικο να σταματήσουμε τις εκπομπές και μας έκανε και ασφαλιστικά μέτρα για την ερχόμενη Πέμπτη, 18 του μηνός, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος αυτός, ο κύριος δικηγόρος, έχει βγάλει και την ποινή που πρέπει να μου επιβάλλει το δικαστήριο, ζητάει από τη δικαιοσύνη στα ασφαλιστικά μέτρα να με καταδικάσουν σε 10 μήνες φυλακή και να του δώσω και στο ΚΕΦΕ 5 εκατομμύρια. Δεν θα κρίνω τα νομικά του κυρίου, δεν θα κρίνω το ύφος και το περιεχόμενο αυτών των ασφαλιστικών μέτρων, θα τα βρούμε στη δικαιοσύνη και πιστεύουμε εμείς ότι υπάρχουν δικαστές της Αθήνας και όπως πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλα όργανα που μπορούν να κρίνουν και το περιεχόμενο εκείνης της συζήτησης αλλά και της απόψης. Ο κύριος αυτός, όπως είπα, ο κύριος δικηγόρος, πέρα από τα 10, από τη δεκάμηνο φυλάκιση και πέρα από τα 5 εκατομμύρια τα οποία ζητάει, έχει και κάποιες άλλες απαιτήσεις στο εγγραφό του, να απαγορευτούν οι εκπομπές, να σταματήσουμε να μιλάμε, να σταματήσουμε το ένα, να σταματήσουμε το άλλο. Ήθελε απόψε να έχει και εκπρόσωπο εδώ, του είπαμε ότι ήταν αδύνατο, απόψε ήταν διαφορετικά κανονισμένο το πρόγραμμα και στο κάτω-κάτω δεν ήταν μόνο αδύνατο, έτσι θέλει ο σταθμός να κάνει τις εκπομπές του, έτσι τις κάνει. Εμείς δεν πήγαμε στο ΚΕΦΕ να ρυθμίσουμε τα του ΚΕΦΕ τα εσωτερικά, απλώς κάνουμε κριτική. Μπορεί και ο κύριος αυτός να κάνει κριτική και θα βρεθεί το υπόλοιπο στη δικαιοσύνη της κριτικής του. Αλλά αν θέλουν οι κύριοι αυτοί, μπορεί να κάνει και παρεμβάσεις, μπορεί και την άλλη Παρασκευή όπως του είπα. Δεν ξέρω αν βρίσκομαι εγώ στην Ελλάδα να χειριστώ αυτή την εκπομπή, αλλά υπάρχουν άλλοι συνεργάτες μου, ίσως και πιο άξιοι από μένα, να χειριστούν τους κυρίους αυτούς, οι οποίοι θα έρθουν εδώ να μιλήσουν για το ΚΕΦΕ, να υποστούν κάποιες ερωτήσεις, να μας κάνουν και αυτοί κάποιες ερωτήσεις και να δώσουμε και εμείς τις απαντήσεις μας. Απόψε, εδώ, έχω την τιμή, το ομολογώ ευθέως, έχω την τιμή να έχω καλεσμένους δύο ξεχωριστούς ανθρώπους. Ο ένας είναι ο πατέρας Αντώνιος Ρευζόπουλος, γνωστότατος σε όλη την Ελλάδα για τους αγώνες κατά των αιρετικών και παραθρησκευτικών οργανώσεων. Έχει δώσει αγώνες, έχει ξεγραφεί απάνω σε αυτούς τους αγώνες, έχει ματώσει, έχει δεχθεί ανίκειες και ψυχοφαντικές δυσφημιστικές εκστρατείες εναντίον του. Δεν το βάζει κάτω, είναι ο παπάς. Ο παπάς εκείνος που τιμά το Ράσο και που με το Ράσο και με το μυαλό θεριεύει την αποσταμένη ελπίδα. Θα μας μιλήσει για την μπύρα του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από την αρχή, είδε με καθαρό μάτι, με ξάστερο μάτι όλη αυτή την ιστορία των παραθρησκευτικών οργανώσεων και των αιρετικών οργανώσεων. Θα μας μιλήσει και για τις αποφάσεις της Εκκλησίας Ελλάδος και θέλω να τονίσω, θα σας το πει και ο ίδιος, ότι είναι εδώ απόψε ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος με την επίσημη ιδιότητα την οποία έχει απάνω στις αιρέσεις και στις παραθεσιτικές οργανώσεις. Η άλλη παρουσία, η άλλη καλεσμένη είναι η κυρία Άννα Τουλούπη, πρώην στέλεχος του ΚΕΦΕ, μια γυναίκα η οποία και αυτή ξεγδάρθηκε μέσα στο ΚΕΦΕ και αυτή και ο σύζυγός της
Ένα ζευγάρι το οποίο δοκιμάστηκε από πάρα πολλές ατυχίες στη ζωή, τις ξεπέρασε με την πίστη στο Θεό, με τον αγώνα και την αγωνία της, και ήρθε και αυτή απόψε να καταθέσει το περίσευμα της καρδιάς της, της ψυχής της, με τίμια λόγια, ό,τι είδε και ό,τι άκουσε και ό,τι υπέστη εις το κέφε. Επαναλαμβάνω ότι οι πόρτες της τηλετόρα είναι ανοιχτές. Τα τηλέφωνα της τηλετόρα είναι ανοιχτά. Δεν μας φοβίζουν χαρτιά. Δεν μας φοβίζουν δικαστήρια. Έχουν δει τα μάτια μας πάρα πολλά δικαστήρια και πιστεύουμε ότι στα Αθήνας υπάρχουν δικαστές. Αυτό προς πάσαν κατεύθυνση. Όποιος θέλει να βρει τις διαφορές, όποιος θέλει να κάνει διάλογο, δεν τον κάνει διαμέσου των δικαστηρίων. Αλλά εφόσον επέλεξαν στο κέφε την οδό της δικαιοσύνης, θα την έχουν. Ήδη τους πληροφορώ ότι στα χέρια του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ευρίσκεται η υπόθεση του κέφε. Από εκεί και πέρα θα δουν τη συνέχεια από μόνοι τους. Και δεν είναι μόνο στα χέρια από μας. Δεν δίνουμε την υπόθεση στη δικαιοσύνη γιατί μας προκάλεσαν να τη δώσουμε. Εμείς τη δίνουμε την υπόθεση στα χέρια και στις συνειδήσεις και στις καρδιές του ελληνικού λαού. Και είναι εκατοντάδες, χιλιάδες τα τηλέφωνα μανάδων, πατεράδων, αδελφιών όπου μιλάνε για το κέφε. Και θα είναι και στα δικαστήρια αυτοί. Και θα είναι παντού. Θα έρθουν παντού. Θα έρθουν και εδώ. Ο καθένας να πει τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το περίφημο κέντρο φιλοσοφικών ερευνών, που κάθε άλλο παρακέντρο φιλοσοφικών ερευνών είναι, και όπως έγραψα σήμερα στην εφημερίδα στους νέους ανθρώπους και όπως γράφω και την Κυριακή στην Ελεύθερη Ώρα, ως πρώτο θέμα αποδεικνύεται ότι είναι παράρτημα, θρησκευτικό παράρτημα, ότι είναι θρησκεία της Scientology στην Ελλάδα και ακολουθεί τα βήματα αυτής της υπόθεσης, αυτής της θρησκείας, τα ακολουθεί πιστά και θα δούμε τη συνέχεια. Πατέρα Λεβιζόπλε, σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Λυπάμαι διότι θα ήθελα αυτή η εκπομπή και αυτή η πρώτη επαφή μαζί σας να είναι για ένα άλλο πιο χαρούμενο θέμα της Ορθοδοξίας, αλλά τι να κάνουμε, εσείς παρεύετε με αυτά τα θέματα τόσα χρόνια. Βλέπετε ότι... Νομίζω ότι για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά αυτή η εκπομπή, την οποία περίμενα, θα έλεγα, εδώ και 15 χρόνια. Όταν το 1975 άλλαξε το σύνταγμα της χώρας και δημιουργήθηκαν προβλήματα πρόσθετα με την ιδεολογική, θα έλεγα, αντιπαράθεση, αλλά και με τους τρόπους που χρησιμοποιούν οι ποικίλες οργανώσεις, είχα τη δυνατότητα να μελετήσω σε βάθος το θέμα, διότι το 1975 ακριβώς μου ανετέθη από τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Σεραφείμ, και μελετώντας το θέμα σε πανευρωπαϊκά και διεθνή πλαίσια και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, διέκρινα ότι υπάρχει ένα οξύτατο πρόβλημα ήδη από τη δεκαετία του 1970. Θα σας αναφέρω απλώς και μόνο δύο τίτλους από τα πρώτα βιβλία μου, το 1980 και το 1981. Το πρώτο, έχουν εξαντληθεί δυστυχώς και τα δύο, έχει το χαρακτηριστικό τίτλο «Ψυχοναρκωτικά». Μέσα στα ψυχοναρκωτικά ήταν ακριβώς και η Εκκλησία της Scientology. Ναι, λοιπόν, και η Εκκλησία της Scientology, ένα τμήμα της οποίας είναι και το Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος. Ένα δεύτερο βιβλίο είχε το χαρακτηριστικό τίτλο «Πνευματικός βιασμός», διότι πρόκειται πραγματικά για ένα βιασμό πνευματικό, για μια παντελή αλλίωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Δυστυχώς θα έπρεπε να περάσουν 15 περίπου χρόνια για να γίνουν αντιληπτά αυτά τα προβλήματα, τα οποία υπήρχαν και υπάρχουν από τότε στην ελληνική κοινωνία. Θα ήθελα εισαγωγικά να υπογραμμίσω αυτό που ήδη, κύριε Μιχαλόπουλε, υπογραμμίσατε. Δεν έρχομαι εδώ ή δεν δραστηριοποιούμε ως άτομο σε αυτόν τον αγώνα, αλλά θα έλεγα, όπως νομίζω ότι είστε νομικός, στη γλώσσα των νομικών έχω
ένομο συμφέρον, διότι η Εκκλησία μου ανέθεσε αυτόν τον αγώνα. Και επειδή αμφισβητήθηκε αυτό και επειδή νεοφανής ολοκληρωτικής φύσεως αιρές, όπως η Σαϊντόλοτς λόγω χάρη, λοιπόν, επιχείρησαν τελευταία να προβάλλουν προς όλα τα μήκη, ας πούμε, και με όλους τους τόνους, ότι αν δεν υπήρχα εγώ, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα, διότι η Εκκλησία της Ελλάδος δεν έχει πρόβλημα, μόνο εγώ έχω το πρόβλημα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διαβάσουμε ένα τελευταίο ανακοινωθέν, ένα επίσημο κείμενο της Ιεράς Συνόδου, που αποδεικνύει ότι αυτό που γίνεται σε αυτήν την εκπομπή ή αυτό που πάντοτε κάναμε δεν γίνεται από κάποιους ιδιώτες, αλλά γίνεται από την Εκκλησία, κατ' εντολήν της Εκκλησίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε ελλαδικό, αλλά και σε πανορθόδοξο επίπεδο. Στέγαστρο λοιπόν όλες τις προσπαθειές σας είναι η Εκκλησία, η απόφαση... Όχι απλώς η Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά έχουμε παρακλήσεις και αναθέσεις τροποδινά επίσημες από όλα τα πατριαρχεία. Αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, και το λέει και το έγγραφο αυτό που κρατάμε. Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, γραφείων τύπου. Η Ιερά Σύνοδος παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τη συντονισμένη επίθεση εναντίον της ποιμαντικής εργασίας Εκκλησίας μας. Δεν είναι ατομική εναντίον μου επίθεση, αλλά εναντίον του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας. Σαφώς. Και θέλω να αναφερθώ εδώ, διότι μιλώντας με τον κύριο δικηγόρο, ο οποίος με πήρε να μου ανακοινώσει ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και να τα βρούμε και όλα αυτά, ενώ ήδη είχε στείλει την απαιτησή του για δεκάμινο φυλακισίμου και 5 εκατομμύρια, μου του είπα ότι εδώ είναι η οργάνωση, είναι καταδικασμένη από την Εκκλησία της Ελλάδος, και μου απήντησε αυτά είναι καταδίκες σκοπιμοτήτων. Είναι νέος όρος αυτός, καταδίκες σκοπιμοτήτων. Αλλά διαβάζω το έγγραφο το οποίο στεγάζει αυτόν τον αγώνα σας. Ακριβώς. Ωραία. Και αποδεικνύει ότι εγώ δεν τρώω ως άτομο. Βεβαίως. Και δεν αφαιρετώ. Έχετε πάρει την εντολή. Ακριβώς. Είστε επικεφαλής. Ακριβώς. Αυτού του αγώνα. Με την εντολή της Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος. Και στα πλαίσια των οδηγιών και του πνεύματος. Βεβαίως. Λοιπόν, το έγγραφο είναι ακριβώς, το διαβάζω ολόκληρο. Η Ιερά Σύνοδος παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τη συντονισμένη επίθεση εναντίον της ποιμαντικής εργασίας Εκκλησίας μας για την αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων τα οποία δημιουργεί η αυξημένη δραστηριότητα νεοφανών αιρέσεων στον ευρύτερο ορθόδοξο χώρο, οι οποίες λόγω του ολοκληρωτικού χαρακτήρα τους απειλούν την προσωπικότητα των θυμάτων κυρίως νεαράς ηλικίας ολοκλήρου του δυτικού πολιτισμού και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Τις θέσεις αυτές ημερίστηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξέδωσε το Μάιο του 1984 ειδικό ψήφισμα δια το οποίο καλεί τα κράτη-μέλη σε κοινή αντιμετώπιση του σοβαρότατου αυτού προβλήματος. Εν συνεχεία η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Να το διαβάσω και μετά να κάνω μια κριτική. Βεβαίως. Να το έχουν οι τηλεθεατές όλο το κείμενο. Εν συνεχεία η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης με την υπαρίθμη 1178 κάθετος 1992 σύσταση, η οποία αναφέρεται και στην συγκεκριμένη έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου του 1984, προτείνει ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ανωτέρων αιρέσεων, μάλιστα δε την δημιουργία ανεξαρτήτων οργανώσεων για την ενημέρωση του κοινού. Τέλος, η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την υπαριθμόν 70-30-12-2-1994 αποφασή της, συμμερίστηκε τις απόψεις της κοινοβουλευτικής συνελεύσεως και έκρινε ότι βάσει της συνθήκης της Ρώμης, η ελευθερία της συνειδήσεως και της θρησκείας και ένας αριθμός άλλων ελευθεριών που εξασφαλίζονται από τη συνθήκη είναι δυνατόν να περιοριστούν και οι αρμόδιες αρχές έχουν τη διακριτική ευκαιρία επί του θέματος. Η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία δεν έχει ανταποκριθεί στα ανωτέρα ψηφίσματα και τις συστάσεις των εν λόγω διευρωπαϊκών οργάνων, είναι η Ελλάδα. Και αυτό και οι οργανώσεις αυτές επιτυγχάνουν ακόμη και συνεργασία με δημόσιους φορείς και προβάλλουν την ποιμαντική της Εκκλησίας ως στρεφωμένη εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως απειλή για τη δημόσια τάξη και τους δημοκρατικούς θεσμούς, και με περίσσιο θράσος απαιτούν από την πολιτεία να περιορίσει ακόμη και το δικαίωμα της Εκκλησίας να οριοθετεί το περιεχόμενο της πιστεώς της έναντι των εν λόγω ομάδων, οι οποίες πολλές φορές εμφανίζονται με ορθόδοξο προσωπείο. Τελευταία, οι ομάδες αυτές
μη δυνάμενες να αντιμετωπίσουν με άλλο νόμιμο τρόπο την αντικειμενική κριτική η οποία ασκείται σε αυτές από τον γραμματέα της ΣΕ επί των αιρέσεων Συμβουλευτικής Επιτροπής, Συνοδικής Επιτροπής, καταβάλουν συντονισμένες προσπάθειες να σφυλώσουν το όνομα του καταξιωμένου κληρικού της Εκκλησίας μας, Ερδινοστάτη Πρωτοπρεσβύτερου, Πατρός Αντωνίου Αλευζοπούλου, δόκτωρα θεολογίας και φιλοσοφίας, στον οποίο η Ιερά Σύνοδος ανέθεσε τον συντονισμό της όλης πνευματικής αυτής εργασίας επί πανορθοδόξου επίπεδου, στο πρόσωπο του οποίου προσβλέπουν όλες οι κατατόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως φαίνεται και από τα σχετικά έγγραφα προς τον Μακαριό, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ, αλλά και προς τον ίδιο τον πατέρα Λεβιδόπουλο. Εσχάτως καταβλήθηκε συντονισμένη ανέντιμη προσπάθεια, όπως η όλη αντιπαράθεση μεταφερθεί σε πολιτικό επίπεδο αναμοχλεύσεως των πολιτικών παθών της παρελθούσης τεσσαρακονταετίας. Η Ιερά Σύνοδος καταλήγει το έγγραφο, καλεί την πολιτεία όπως ανταποκριθεί στην πρόσκληση την οποία απίφθηνε ο Μακαριώτος κατά το παρελθόν έτος προς την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση για τη στενότερη συνεργασία και από κενού αντιμετώπιση των κοινωνικών κυρίως προβλημάτων τα οποία δημιουργούν οι νεοφανείς αιρέσεις οι οποίες σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως κατόπιν αποφάσεως των συνδιασκέψεων των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξεως γίνονται αντικείμενα παρακολουθήσεως ακόμη και από τις υπηρεσίες προστασίας του πολιτεύματος λόγω των δραστηριοτήτων τους οι οποίες απειλούν τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη δημόσια τάξη. Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος. Εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να δείξω τρία σημεία που είναι ίσως επίκαιρα. Καταρχήν, όταν διαβάσετε την εισηγητική έκθεση Κοτρέλ την οποία υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο το Μάιο του 1984, θα δείτε ότι αναφέρεται και στην Scientology, παρακλάδι της οποίας είναι το κέφε στην Ελλάδα. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση, εσύ, αυτό που επισημαίνεται στο συνοδικό αυτό κείμενο, είναι ότι δυστυχώς οι δημόσιες αρχές δεν έχουν τη σωστή ενημέρωση και έχουμε τα λιβερά φαινόμενα του ότι ακόμη και δημόσιες αίθουσες παραχωρούνται στις οργανώσεις αυτές είτε για τις εκδηλώσεις τους είτε οργανώνονται ακόμη και κοινές εκδηλώσεις. Βέβαια αυτό συνέβη και στο εξωτερικό και παντού, αλλά μόλις οι δημόσιες εκκλησίες επεσήμαναν ότι ακόμη και όταν έκλεισαν συμβόλαιο ότι πίσω από αυτήν την εκδήλωση κρύβεται μία οργάνωση λόγω χάρη σαν τη Scientology ή όποια άλλη, παράδειγμα λέγω, ακύρωσαν τα συμβόλαια. Αυτό συνέβη επανειλημμένως σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και το τρίτο που πρέπει να υπογραμμιστεί, αυτή η πολεμική που στρέφεται όχι εναντίον του προσώπου μου, αλλά μέσω μου εναντίον της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας γενικότερα, διαπνέεται από ένα ναζιστικό και φασιστικό πνεύμα που δεν επιτρέπει στην Ορθόδοξη Εκκλησία να πιστεύει και να διακηρύττει ελεύθερα τα πιστεύω της, να οριοθετήσει την πίστη της, να πει λόγου χάρη, και αυτό θα φανεί από την εκπομπή, ότι όποιοι επιθυμούν να ενταχθούν στην Σαϊντολογία μπορούν να το κάνουν ελεύθερα, τους κατοχυρώνει λόγου χάρη το άρθρο 9 της Συμβάσεως της Ρώμης, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτόματα εξήλθαν του χώρου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, διότι η ιδιότητα του Σαϊντολόγου δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα του Ορθοδόξου Χριστιανού. Θα δούμε τη διδασκαλία ίσως και θα το αποδείξουμε αυτό. Αυτό το πράγμα χαρακτηρίζεται ναζισμός, ρατσισμός και ούτω καθεξής. Πατέρα, και θέλει να απαγορευτεί. Πατέρα Αντώνια, τι είναι ακριβώς η Σαϊντολογία? Εσείς τη σπουδάσατε, την έχετε περάσει αρνητικά βέβαια στο αίμα σας. Αρνητικά βέβαια. Θα έλεγα τι είναι είναι ένα τι είναι ακριβώς, να το ακούσουμε με απλά λόγια, οι τηλεθεατέρα το καταλάβουν, διότι βέβαια με απλά λόγια τους πηγαίνουν προς τα εκεί, τους λέγοντας ότι είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα, θα απαλλαγείται από κατά άγχος, θα απαλλαγείται από ό,τι διαβάζω, από αυτά που έχουν στείλει σε όλο τον κόσμο. Και σιγά σιγά τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα, όπως θα μας τα εξηγήσει αργότερα και η κυρία Άννα. Εγώ θα ήθελα να... Με απλά λόγια, τι είναι στον κόσμο, λόγια, τι είναι αυτό, ακούνε Σαϊντολογία, το ακούνε, το λέμε τώρα μια εβδομάδα, τι είναι ακριβώς? Καταρχήν θα πρέπει να πούμε
τι ισχυρίζονται αυτοί ότι, ότι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ή τι ισχυρίζονται ότι δεν είναι. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Και τι λέμε εμείς ότι είναι. Και τι λέμε εμείς ότι είναι. Όχι, λέμε εμείς. Καταρχήν είναι λίγα μπερδεμένα τα πράγματα και διασκεδαστικά θα έλεγα. Λοιπόν, καταρχήν στην Ελλάδα, θα έλεγα, επιτρέψουμε τη φράση με νύχη και με δόντια, ας πούμε. Προσπαθούν να μας επιβάλλουν την αντίληψη ότι δεν είναι θρησκεία. Ναι. Ναι, και εγώ την προηγούμενη φορά που τον ρωτούσα τον κύριο Γκαρσία, του έλεγα είναι θρησκεία. Ναι. Εγώ ξέρω για την Ελλάδα. Ναι. Ότι το κέφι είναι. Λοιπόν, εντάξει, και... το ξέρει την Ελλάδα. Τι είναι έξω. Δεν το ομολογούσα. Θα έλεγα να πει η κυρία Άννα τι λένε ότι είναι, εν πάση περιπτώσει. Ποια είναι η αυτοσυνειδησία του κέφι εδώ στην Ελλάδα. Κυρία Τουλούπη, εσείς είσαστε εκεί στέλεχος, έτσι. Και εσείς και ο σύζυγος. Εργαστήκατε. Πόσο καιρό. Για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια, νύχτα μέρα δηλαδή, σχεδόν έτσι. Τι είναι ακριβώς, τι είδατε, τι λένε, τι όχι. Είναι. Εγώ θα μιλήσω μέσα από τα βιβλία της ίδιας της Σαϊεντολογίας. Μάλιστα. Θα σας δείξω εδώ το βιβλίο, τα βασικά στοιχεία της σκέψης, όπου εδώ... Αφήστε τον λίγο να το δει, να το δείξει κάμερα, αν θέλετε. Ναι, εκεί, είναι εκεί, αυτό κάμερα, εδώ. Εκεί. Το κόκκινο βιβλίο της Σαϊεντολογίας. Μάλιστα. Αναφέρει λοιπόν εδώ τα εισαγωγικά της, θα σας διαβάσω. Η Σαϊεντολογία είναι μια εφηρμοσμένη φιλοσοφία περιέχουσα συμβουλευτικές διαδικασίες που αποσκοπούν να βοηθήσουν το άτομο να αποκτήσει μεγαλύτερη γνώση του εαυτού του. Είναι λοιπόν εδώ μας λέει μια εφηρμοσμένη φιλοσοφία. Στο ίδιο βιβλίο όμως, στη σελίδα 18, οι ζωτικές στατιστικές της Σαϊεντολογίας μας λέει πάλι τι είναι η Σαϊεντολογία. Η Σαϊεντολογία είναι εκείνος ο κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με, εξετάζει την ανθρώπινη διάνοια. Και στην επόμενη σελίδα, η Σαϊεντολογία είναι πραγματικά μια νέα, αλλά πολύ βασική ψυχολογία στην ακριβέστερη έννοια της λέξης. Ναι, προχωράμε. Στο βιβλίο «Η Διανοητική», η σύγχρονη επιστήμη της πνευματικής υγείας, παρουσιάζεται εδώ η Σαϊεντολογία. Και θα σας διαβάσω ακόμη και έναν ορισμό. Είναι μια μετάφραση έχω εδώ από το περιοδικό Advance, περιοδικό που εκδίδει ήδη η Σαϊεντολογία, στο τεύχος 107. Θα σας αναφέρω περισσότερα αργότερα σχετικά με το συγκεκριμένο. Θα σας διαβάσω τον ορισμό της Σαϊεντολογίας. Η Σαϊεντολογία είναι εφαρμοσμένη θρησκευτική φιλοσοφία. Είναι η μελέτη και ο χειρισμός του πνεύματος σε σχέση με τον εαυτό του, τα σύμπαντα και τις υπόλοιπες ζωές. Έχουμε λοιπόν εδώ να δούμε εφηρμοσμένη φιλοσοφία, επιστήμη πνευματικής υγείας, κλάδος της ψυχολογίας, θρησκευτική φιλοσοφία. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να συνεχίσω εγώ. Ναι. Εδώ έχουμε ένα καταστατικό, είναι το πρώτο σωματείο ίσως πριν από το ΚΕΦΕ, Ινστιτούτο Φιλοσοφίας Διανοητικής Ελλάδος, και λέγει ότι έχει ως σκοπό να διαδώσει τις εκπαιδευτικές και φιλοσοφικές αρχές της Dianetics, διανοητικών κτλ. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ με άλλα λόγια ότι ισχυρίζονται ότι είναι επιστήμη, ότι είναι ψυχολογία, ότι είναι τεχνική και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εάν όμως πάμε σε μία δήλωση πολύ χαρακτηριστική του Lafayette Ron Hubbard, του μεσία της Scientology, ο οποίος ιδρυτού και αρχηγού, ιδρυτού και αρχηγού και εμπνεστού και τα πάντα. Και τα πάντα. Τα πάντα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπήρξε σε κάποιο σημείο μία καμπή, μία στροφή, μία αλλαγή. Ακούστε λοιπόν τι αναφέρει, τι ανέφερε κατά ένα έντυπο ABI Info 54. Λοιπόν, είναι λόγια τα οποία φέρεται ότι είπε ο Lafayette Ron Hubbard. Φαίνεται, λέγει, ότι τώρα εμείς θα τα καταφέρουμε σε όλα. Και καλά νέα. Όλοι οι auditors, οι αξιωματούχοι αυτοί που κάνουν τα σεμινάρια, θα είναι ιερείς. Και οι ιερείς έχουν σε πολλά μέρη ιδιαίτερα προνόμια, συμπεριλαμβανομένων και διευκολύνσεων φορολογικών και κατοικίας. Φυσικά είναι θρησκεία όλα όσα χειρίζεται η ανθρώπινη διάνοια. Και επίσης, επίσημα πρόσωπα δεν επιτίθενται σε θρησκείες, αλλά δεν είναι ο κύριος λόγος μας. Ήταν μια μακρά, σκληρή αποστολή
να δημιουργηθεί στο Ενωμένο Βασίλειο και στην Κοινοπολιτεία μια καλή κοινωνική βάση ώστε τα κέρδη να μπορούν να διακινούνται, λέγει ο Χάβαρτ. Τώρα, εκπλήσωμε το ότι στην Ελλάδα δεν παρουσιάζονται προς τα έξω ως θρησκείες. Γιατί, πατέρα? Λοιπόν, αλλά καταρχήν θα πρέπει να, να δούμε αν είναι όντως θρησκεία ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, αν κατασκευάστηκε τρόπον την, έστω και για αυτούς τους λόγους που λέει ο Χάβαρτ. Νομίζω ότι στην περασμένη εκπομπή δείξατε αυτήν την εικόνα. Αυτή την εικόνα είναι ο άντρες, πρόεδρος της επιστημολογικής και τα λοιπά, ο Γάλλος με τη γυναίκα. Είναι ο Σταυρός, ο Σαϊεντολογικός, και θα πρέπει να εξετάσουμε τι σχέση έχει αυτός ο Σταυρός με το Σταυρό των Σατανιστών του Αλάιστερ Κρόουλι, του τάγματος του Ναού της Ανατολής, διότι πρέπει να πούμε ότι ο Λαφαγέτ Ρον Χάμπαρτ είχε στενές σχέσεις με αυτό το σατανιστικό τάγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα έγγραφο, διεθνής εταιρεία ή σύνδεσμος των Σαϊεντολόγων, είναι στα αγγλικά. Λοιπόν, θα διαβάσω μόνο κατά μετάφραση ένα μικρό κομματάκι, να δείτε τι λέει, είναι σύγχρονο αυτό το έντυπο, είναι, τι λέει εδώ πέρα, 1994, ναι. 1994, ναι. Ό,τι πιο φρέσκο. Λέει λοιπόν, στις 7 Οκτωβρίου 1994, ο Διεθνής Σύνδεσμος των Σαϊεντολόγων εόρτασε 10 χρόνια μιας άνευ προηγουμένου επεκτάσεως και επιτυχίας στην ασφάλιση του μέλλοντος της θρησκείας της Σαϊεντόλογη. Είχαμε τα μέσα να απομακρύνουμε τους φραγμούς. Αυτό που κάνετε εσείς τώρα είναι φραγμοί. Ναι. Το εξώδικο είναι να απομακρυνθούν. Να απομακρύνουμε τους φραγμούς που μας έθεταν για την επέκταση της θρησκείας μας, της θρησκείας της Scientology, οι οποίοι πιο πριν μας είχαν φανεί αξεπέραστοι. Και ένα δεύτερο σημείο. Επί μία δεκαετία ο Διεθνής Σύνδεσμος των Scientologών εργάστηκε επιτυχώς για να εκπληρώσει το σκοπό του. Ποιος είναι ο σκοπός? Να ενώσει, να προάγει, να υποστηρίξει, να προστατεύσει τη θρησκεία της Σαϊεντολογίας και τους Σαϊεντολόγους σε όλα τα μέρη του κόσμου, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Σαϊεντολογίας όπως τις εισήγαγε ο Χάβαρτ. Και το ΚΕΦΕ σαφώς λέγει ότι προωθούμε τη φιλοσοφία του Χάβαρτ κτλ. Και εδώ έχω κάτι καταπληκτικό. Είναι ένα βιβλίο, θα λέγαμε εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό που έχουν οι ιερείς, το ευχολόγιο, που έχει τις ιερές ακολουθίες. Λοιπόν, ένα βιβλίο των Σαϊεντολόγων που έχουν οι ιερείς. Θα δείτε εκεί αν θα είναι στα γερμανικά αυτό, αλλά υπάρχει σε όλες τις γλώσσες, στα ελληνικά δεν καταφέραμε να το έχουμε στα χέρια μας, αλλά δεν έχει σημασία. Άλλωστε, εδώ είναι The Church of Scientology of California, λοιπόν, παγκόσμια. Οργάνωση. Εδώ έχει λοιπόν μέσα ακολουθίες, πώς γίνεται η Θεία Λειτουργία, έχει σύμβολο πίστεως Scientology, έχει τελετές γάμων, έχει τελετές ονοματοδοσίας, έχει τελετές κηδείας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είναι το ευχολόγιο της Scientology, θα έλεγε κανείς. Αλλά έχω και κάτι πολύ καταπληκτικό, που είναι πραγματικά έτσι, ταιριάζει πολύ με την προηγούμενη εκπομπή. Έχω δύο αποφάσεις γερμανικών δικαστηρίων. Μάλιστα. Λοιπόν, η πρώτη απόφαση είναι του εφετείου του Αμβούργου του 1990, είναι η πρωτόδικη απόφαση αυτή, και μετά έχουμε την άλλη απόφαση, την οποία προφανώς έδειξε ο κύριος Γρατσίας, του εφετείου του Αμβούργου της 6 Εβδόμου 1993. Είναι αυτή η απόφαση. Οι οποίες αποφάσεις λέγουν... Λοιπόν, εδώ οι αποφάσεις λέγουν το εξής. Η Scientology παρουσιάζεται ως εκκλησία. Εκκλησία της Scientology. Οι Γερμανοί της επέβαλαν να πληρώνει φόρους και να καταγράψει ως εμπορικές δραστηριότητες
την πώληση των βιβλίων, τα σεμινάρια και όλες αυτές τις δραστηριότητες. Και οι Σαϊντολόγοι πήγανε στα δικαστήρια για να πούν ότι εμείς είμαστε εκκλησία. Αυτές είναι θρησκευτικές δραστηριότητες. Αυτό ήταν το αντικείμενο της δίκης στο εφετείο και της πρωτόδικης. Και ακοντράριο βγαίνει ότι είναι θρησκεία. Ναι. Όχι, όχι, δεν αποδέχτηκε το δικαστήριο το αίτημα. Από πλευράς ήθελαν να επιβάλλουν. Και φαίνεται ότι διαπράττουν μία απάτη στην αυτήν, είναι σύνηθες αυτό στους οργανώσεις αυτές, διότι σε κάποιο σημείο, διάβασα όλοι με προσοχή την απόφαση αυτή όπως καταλαβαίνετε, σε κάποιο σημείο λέγει ότι δεν μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε κατά πόσον είναι θρησκεία ή όχι, ή είναι εκκλησία, όπως με την έννοια του δικαίου ας πούμε, αυτό είναι δευτερεύον. Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι πρέπει να δηλώσουν ως εμπορικές δραστηριότητες αυτές τις δραστηριότητες. Yes. Απερίφθη έτσι. Αλλά σημασία έχει σε αυτήν την δίκη ότι οι Σαϊντολόγοι πήγαν στο δικαστήριο και έχοντας σημαία, ας πούμε, το άρθρο 4 του Γερμανικού Συντάγματος που μιλάει για την ελευθερία της θρησκείας, είμαστε εκκλησία, είμαστε θρησκεία, δεν πρέπει να καταδικαστούμε, να υποχρεωθούμε, να δηλώνουμε. Να δηλώσουμε, να και έχω μία άλλη απόφαση, η οποία νομίζω πρέπει να την έχω εδώ, η οποία έχει το εξής αντικείμενο. Ένας Σαϊντολόγος πήγε στο δικαστήριο διότι δεν του έδωναν απαλλαγή από το στρατό λόγω του ότι προετοιμαζόταν για το αξίωμα του Ρέβερεν, του εδεσιμοτάτου δηλαδή. Ναι. Και το δικαστήριο βέβαια απέριψε διότι δεν εξισώνει τη λεγόμενη. Ό,τι προσπαθούν να κάνουν και οι Ιεχωβάδες τώρα εδώ πέρα. Για να το, λοιπόν, για το στρατό. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής περίεργο. Στην Ελλάδα θέλουν να επιβάλλουν και με αυτό το εξώδικο κτλ. Ότι δεν είναι θρησκεία. Ναι. Και πάνε στα δικαστήρια. Στο εξωτερικό πάνε στα δικαστήρια για να δηλώσουν ότι είμαστε θρησκεία. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία απόφαση. Μα στην Ελλάδα δεν κάνανε μόνο. Εγώ πίεζα και τον κύριο Γρατσία στην προηγούμενη εκπομπή να μου πει την άμεση σχέση που έχουν, αν έχουν με τη θρησκεία. Μου έλεγε, δεν μου απαντούσε, μου έλεγε, εγώ μιλάω για το κέφε. Εγώ μιλάω για το κέφε. Να αφήσω λίγο για εσάς και να μιλήσω με την κυρία Τουλούπη. Ναι, θα είπατε. Κυρία Τουλούπη, εσείς λοιπόν είσαστε 2 χρόνια στο ΚΕΦΕ. Σε αυτή την που εμφανίζεται ως ανεξάρτητη οργάνωση, έχει σχέση και πια με την θρησκεία και την σαντεολογία. Εδώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Καταρχήν εγώ ξεκίνησα από το Φιλοσοφικό Κέντρο Αθηνά, τη Μίσιον Αθηνά, που βρίσκεται στην οδός Ιωαννίνων 6 στον Κολονό. Ναι. Αυτό είναι ένα παράρτημα του ΚΕΦΕ στην Ελλάδα. Έχει παρατήματα. Ναι, και τότε, μιλάμε πριν από 6 χρόνια, δεν υπήρχε μόνο η Μίσιον Αθηνά. Τότε υπήρχε μόνο η Μίσιον Αθηνά, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ περισσότερα, με διάφορες ονοματολογίες που θα πω και Ελλάδα, στη συνέχεια. Ή μόνο στην Αθήνα. Υπάρχουν στην Αθήνα, από όσο ξέρω, νομίζω στην Κόρινθο και συζητείται, προσπαθούν να ανοίξουν και πολλά ακόμη σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό είναι ο σκοπός. Υπάρχει το θέμα στην Κέρκυρα, για το οποίο θα μιλήσουμε και προσπαθούν να ανοίξουν με τη συνεργασία των αρχών εκεί πέρα. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν το αν εγώ μπορώ να σας πω αν είναι θρησκεία ή Scientology σαν μέλος. Από ό,τι είδατε εκεί, τι είδατε, είναι θρησκεία, είδατε γάμους, είδατε κηδείες, είδατε βαφτίσεις, τι άλλο αντιληφθήκατε από εκεί πέρα, μήπως αδικούμε τους ανθρώπους, μήπως ένα φιλοσοφικό σύστημα και εμείς τους αδικούμε, ας πούμε. Είσαστε ο άμεσα κριτής, ας πούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Μιχαλόπουλε, καταρχήν, τα άτομα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί, ο κόσμος που θα έρθει για πρώτη επαφή με το ΚΕΦΕ και για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στη συνέχεια δεν θα αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει εκεί μέσα. Θα μάθει για φιλοσοφίες, θα κάνει διάφορα σεμινάρια με ποικίλους προβληματισμούς και πολύ αργότερα μέσα από τα staff, τα μέλη του προσωπικού, τα άτομα που δουλεύουν εκεί. Πριν προχωρήσω, σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς πήγατε έτσι, είδατε μια ταμπέλα, διαβάσατε κάποια αυτά τα συνθήματα που δίνουν, τις ταμπέλες, τις αφίσες, τα σημειώματα που δομίζουν τον κόσμο, όλα αυτά. Γιατί πήγατε εσείς?
Δηλαδή, γιατί πηγαίνουν αυτά τα παιδιά τα οποία μετέπειτα δεν καταλαβαίνουν τίποτα στην αρχή και μετέπειτα, αν κρίνουν αυτοί και όποιους κρίνουν, ας πούμε, τους παρασέρνουν σε άλλες, τους βάζουν στα εσωτερικά της υποθέσεως. Γιατί πήγατε στη Σεχή, δηλαδή ποιο ήταν το κίνητρο, γιατί πάνε αυτά τα παιδιά να δώσουμε στους τελεθεατές να καταλάβουν αυτά τα παιδιά, τις ανησυχίες αυτών των παιδιών προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ή να αναζωογονήσουν ή οτιδήποτε άλλο να συμπορευτούν μαζί τους. Νομίζω... Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί κάποιος να πάει στο ΚΕΦΕ. Εγώ προσωπικά θα μιλήσω για μια δική μου εμπειρία μέσα από ένα πρόσωπο, έναν FSM της Scientology. Θα εξηγήσω το τι είναι ο FSM. Μάλιστα. FSM έμαθα αργότερα ως αν μέλος του ΚΕΦΕ τον ορισμό της συγκεκριμένης έννοιας. Είναι οι προσιλητιστές. Είναι τα άτομα αυτά που φέρνουν νέα μέλη μέσα στην οργάνωση. Αργότερα έγινα και εγώ FSM. Πηγαίνοντας εγώ ένα καινούριο μέλος μέσα στην οργάνωση, είχα τη δυνατότητα να έχω τότε ένα 10% από τα χρήματα που πλήρωναν αυτά τα άτομα μέσα στην οργάνωση, είτε αγοράζοντας βιβλία, είτε παρακολουθώντας σεμινάρια, ή κάνοντας οποιαδήποτε άλλη τεχνική. Υπήρχε το βιβλίο των FSM, όπου γράφονταν καθημερινά τα οικονομικά του κέντρου, και τα άτομα που είχαν φέρει αυτά τα άτομα που προσέφεραν αυτά τα χρήματα. Επομένως, μου έβγαζαν εμένα σαν προμήθειες ένα 10%. Οι προμήθειες οι δικές μου τότε, πριν από 6 χρόνια όμως, ήμουν υποχρεωμένη να την έχω σαν παροχή σεμιναρίων δραστηριοτήτων μέσα στο ΚΕΦΕ. Δυστυχώς όμως, πριν από 4 χρόνια άλλαξε αυτός ο κανονισμός, από ό,τι έχω μάθει, και τώρα πλέον τα ποσοστά αυτά, οι προμήθειες αυτές γίνονται σε χρήματα. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν και επαγγελματίες FSM. Αυτό ήθελα να φτάσω, ξέρετε, γιατί σας ρώτησα την ερώτηση, σας έκανα την ερώτηση, διότι ένα κέντρο φιλοσοφικών ερευνών, το οποίο έχει, πάνε μαθητές, πληρώνουν, ακούνε, σπουδάζουν, φεύγουν. Εδώ υπάρχει οργάνωση. Σε όλα αυτά που λέτε είναι η μορφή της οργανώσεως. Νομίζω ότι πρέπει να επεκταθούμε στους ποικίλους τρόπους προσελκυσμού. Ναι. Ναι. Θα μας πει η κυρία Δουλούπη, η οποία εγώ το άρεσε άμεσα. Καταρχήν νομίζω ότι για να συνδέσουμε και με τα προηγούμενα πρέπει να αναφέρουμε ότι η οργάνωση Scientology έχει τουλάχιστον 100 υποοργανώσεις με ανυποψία. Θα φτάσουμε, κύριε Πατέρα, να μας τελειώσει για το ΚΕΦ εδώ πέρα και να μας πει, ας πούμε, τι είδε και να μας πει βεβαίως και στο βασικό να φτάσετε για τις τελετές, μας ενδιαφέρει, αν είδατε και τελετές. Ναι. Τι βρήκατε, τι είδατε και στις τελετές. Λοιπόν, μιλήσαμε πριν για τους τρόπους προσέγγισης του ΚΕΦ και είπαμε ήδη για τον προσιλητισμό. Μέσα από τα κάποια άτομα που ήταν FSM. Μέσα από έναν FSM βρέθηκα και εγώ στη Μίσον Αθηνά, στο φιλοσοφικό κέντρο, το παράδειγμα του ΚΕΦ. Λοιπόν, το δικό μου πρόβλημα την δεδομένη στιγμή ήταν μια οδυνηρή εμπειρία που είχα, μια πραγματικότητα που ζούσα μέσα από το πρόβλημα της λευκαιμίας του μικρού μου γιου. Αυτό το άτομο μου είπε ότι διαβάζοντας τις θεωρίες της Scientology και σε μένα και στο σύζυγό μου που και εκείνος ακολουθούσε μαζί μου, θα μπορούσαν να δοθούν σε εμάς οι εξηγήσεις για το κατά πόσο μπορεί ένας άνθρωπος να βρίσκει λύσεις σε όλα τα προβλήματα και στο πρόβλημα της ασθένειας, το πώς δημιουργήθηκε και το πώς μπορούμε στο μέλλον να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε κανένα άλλο πρόβλημα υγείας με το παιδί μας. Από εκεί ξεκίνησα εγώ. Αυτό όμως είναι ένας μόνος λόγος. Εγώ είχα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον ιατρικό σύνδεσμο. Πώς θα προστατεύσει το κοινό από τέτοιες οργανώσεις που δίδουν ιατρικές συνταγές που δεν έχουν το δικαίωμα. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι καταρχήν λίγο σοκαρισμένη. Δεν είναι εύκολο σε μένα να θυμάμαι αυτή την ιστορία και να μιλάω γι' αυτό. Ήταν για μένα τραγικό στα 21 μου χρόνια να αντιμετωπίζω το πρόβλημα της λευκαιμίας και στη συνέχεια, μετά από ένα χρόνο, να γνωρίζω έναν άνθρωπο, όταν η επιστήμη μου είχε κόψει κάθε ελπίδα, μας είχε πει ότι έχουμε λίγες μέρες ζωής στο παιδί μας, και να βρίσκεται ένας άνθρωπος που να σου λέει ότι υπάρχουν τεχνικές, υπάρχει γνώσεις που αν τις μάθεις μπορείς και το παιδί σου να σώσεις, αλλά και στη συνέχεια και άλλα παιδιά, και να μην έχεις στο μέλλον κανένα πρόβλημα υγείας. Αυτό είναι ένα θέμα. Στη συνέχεια όμως μπορούμε να δείξουμε τα τεστ σε ποικίλες τεστ, εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, σε σχεδιαγράμματα,
Ναι, να ακολουθήσουμε μία λογική σειρά, ναι, είναι αυτό. Είναι για τους τηλεθεατές. Ναι. Εσείς και πήγατε λοιπόν εκεί. Ναι. Αυτό ήθελα να. Και μετά φτάνουμε και στα τεστ. Επήγατε. Ναι. Διαπιστώσεις πλέον. Γραφήκατε έτσι. Ναι. Γραφήκατε. Γίνατε μέλος. Παρακολουθήσαμε κάποιες διαλέξεις. Στην αρχή εντελώς δωρεάν. Μάλιστα. Στη συνέχεια γράφεσαι σε κάποια σεμινάρια κορς. Μάλιστα. Που το είναι πολύ μικρό το αντίτιμο. Σε σημερινές τιμές θα μπορούσα να πούμε 2.500, 4.000, 8.000, κάποια τέτοια μικρά ποσά. Μάλιστα. Και προχωράμε σε κάποια κορς, μελέτη στην Ακαδημία. Τα ποσά εκεί αυξάνονται ακόμη περισσότερο, φτάνουμε στις 8.000, στις 16.000. Και στη συνέχεια μαθαίνουμε πως υπάρχουν κάποιες τεχνικές μέσα από τις οποίες μπορείς να αναπτύξεις τις ικανότητές σου σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις τομείς, να ακολουθήσεις μία διαδικασία μέσα από την οποία θα καταφέρεις να γίνεις στην αρχή κλία, ελεύθερος άνθρωπος πνευματικά και αργότερα ότι αυτό σημαίνει λειτουργικό πνεύμα έχοντας απεριόριστες ικανότητες και δυνατότητες πέρα από το τόπο, το χρόνο, το χώρο. Βαθμίδες δηλαδή, ιεραρχία έτσι. Ναι, όσο προχωράνε όμως οι βαθμίδες, τα ποσά εκεί αυξάνονται. Τι να σας πω, σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα. Μιλάμε ότι για να φτάσει κάποιος στο κλίαρ, εκείνη την εποχή θα έπρεπε να δώσει αρκετά εκατομμύρια στην Ελλάδα και στη συνέχεια να προχωρήσει στις άλλες χώρες, μιας και οι άλλες βαθμίδες δεν δίνονται εδώ. Εδώ... Νομίζω θα το πούμε αυτό. Ναι, θα το πούμε και εσείς. Ναι. Τώρα, στην θητεία σας εκεί, για να ολοκληρώσουμε την ερώτηση, είδατε θρησκευτικές τελετές, ακούσατε, μάθατε, σταθήκατε μάρτυρας. Εγώ προσωπικά όχι. Όχι. Ο σύζυγός μου όμως παρευρέθηκε σε τελετή γάμου που έγινε μέσα στο ΚΕΦΕ, στο σημερινό ΚΕΦΕ, Συνοδός Παθησίων 200, μάλιστα, το γάμο της εκτελεστικού διευθύντριας του ΚΕΦΕ με τον Γάλλο εκπρόσωπο που ήρθε εδώ για να βοηθήσει στην νέα διοίκηση. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το ΚΕΦΕ διοικείται από δύο άτομα όπου αυτά παντρεύτηκαν με μια ειδική τελετή παρουσία ενός δικού τους εντολόγου ιερέας. Υπάρχει ο εντολογικός γάμος και υπάρχει και το κόστος του ιερέως που δίνεται και σε γυναίκες. Έχουμε και ιέρη δηλαδή. Ναι. Γνώριζα κυρία που θα πήγαινε στη Δανία, γιατί αυτό το κόστος δεν δίνεται στην Ελλάδα, για να μάθει το κόστος του ιερέα. Μάλιστα. Λοιπόν, ερχόμαστε στο τέλος της ερωτήσεως. Δίνεται μια απάντηση ότι σύμφωνα με όσα λέει και διαπίστωσε ο σύζυγός σας, γίνονται θρησκευτικές τελετές. Πατέρα, νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε το θέμα του προσιλητισμού. Πώς προσιλητίζονται. Καταρχήν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 διαφορετικές υποοργανώσεις με ανυποψία στα ονόματα, οργανώσεις, κλάδους της εντολόγησης της Εκκλησίας της εντολόγησης. Διαβάζω απλώς μερικούς τίτλους μεταφρασμένους στα ελληνικά για να δείτε ότι αυτή η οργάνωση απειλεί όλους τους τομείς της ζωής, ολόκληρη την κοινωνία. Ενωμένοι επιστήμονες του κόσμου. Αυτά είναι στο εξωτερικό ή είναι και στην Ελλάδα? Σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν ξέρω αν είναι στην Ελλάδα. Αν υπάρχουν παραδείγματα. Αν δεν υπάρχουν, θα υπάρξουν. Είναι θέμα. Ενωμένοι επιστήμονες του κόσμου. Λοιπόν, ARC μουσική, στον τομέα της μουσικής. Σύνδεσμος για καλύτερη ζωή και εκπαίδευση, στον τομέα της εκπαίδευσης. Ένωση για το σεβασμό των πνευματικών ελευθεριών. Θα πούμε τι εννοούν πνευματικές ελευθερίες ή και ανθρώπινα δικαιώματα και ποιοι έχουν δικαιώματα και ποιοι δεν έχουν δικαιώματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω ότι αξίζει να το σχολιάσουμε αργότερα αν θέλετε να μιλήσουμε για τη λεγόμενη αντίστροφη ηθική. Υπηρεσία διοικητικής ανάπτυξης. Μορφωτικό κέντρο τοκετού. Θέλει μια νεαρά κυρία να γεννήσει ανώδυνα και τα λοιπά, προσφέρεται σεμινάρια. Έτσι λέγεται η οργάνωση, Μορφωτικό Κέντρο Τοκετού. Δεν λέει πουθενά σε εντόλωση, ανυποψία στόμα. Η Επιτροπή Πολιτών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτές οι οργανώσεις μιλάνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πούμε. Κολέγιο για Εφηρμοσμένη Φιλοσοφία.
Συμβούλιο για τη Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια. Ένωση Ενδιαφερομένων Επιχειρήσεων της Αμερικής. Παιχνίδι η Ομάδα για τη Βελτίωση των Μεθόδων Εκπαιδεύσεως. Ένωση Ενάντια στην Ψυχιατρική. Είχε προβλήματα ο Χάβαρτ από τους ψυχιάτρους. Μάλιστα μία από τις γυναίκες του παντρεύτηκε νομίζω 4 φορές. Μάλιστα κατηγορήθηκε και για βιγαμία σε κάποια στιγμή. Τον κατηγόρησε ότι είναι ψυχοπαθής χωρίς ελπίδα. Yes. Λοιπόν, Ένωση για την Προώθηση της Θρησκευτικής Ανοχής και των Διατροπίνων Σχέσεων. Ομάδες Κουνχού. Κύκλος Πληροφοριών για Θρησκείες. Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας. Να το λοιπόν, Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας. Κάτι ανάλογο. Ινστιτούτ für Angewandte Philosophie είναι στη Γερμανία. Διεθνές Δίκτυο Οργανωμένης Διοικήσεως Μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστού. Διεθνής Οργάνωση για Επιστημονική Συνεργασία και Ανάπτυξη. Διεθνές Εκπαιδευτικό Σχολείο στον χώρο της εκπαιδεύσεως. ΚΕΦΕ, Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος. Επιτροπή για Παραβιάσεις της Ψυχιατρικής Εναντίον Δικαιωμάτων των Ανθρώπων. Κάτι, αυτή η επιτροπή πρέπει να υπάρχει και εδώ, διότι υπήρχε μια τακτική τηλεοπτική εκπομπή σε ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό στην Αθήνα. Επιτροπή για την προστασία του πολίτη από την κακή χρήση αρχείων προσωπικής ζωής. Εδώ είναι μια καθαρή ειρωνία, μια οργάνωση που έχει 200 ερωτήσεις και αναλύει την προσωπικότητα των θυμάτων ή των υποψηφίων θυμάτων, που ασκεί το λεγόμενο auditing, που είναι ερώτηση, απάντηση κτλ. Και καταγράφονται αυτά, λοιπόν, και χρησιμοποιούνται σε κάποια δεδομένη στιγμή ίσως σε βάρος εκείνου που θα ασκήσει κριτική ή θα φύγει. Μιλάει εδώ για καταπάτηση για την προστασία του πολίτη από την κακή χρήση στοιχείων της προσωπικής ζωής. Ξέρετε, εδώ είναι πολύ αυστηρή η ξένη νομοθεσία. Οι Γερμανοί μιλάνε για Datenschutz, για προστασία δηλαδή των προσωπικών στοιχείων. Σύνδεσμος εναντίον της διαφθοράς της δικαιοσύνης. Συμβούλιο του Λονδίνου για την πυρηνική ακτινοβολία. Human International. Human International. Ένωση Στρατευμένων Διευθυντών. Ένωση Στρατευμένων Οδοντιάτρων. Ένωση Ενσυνειδήτως Υπευθύνων Επιχειρηματιών. Ένωση για Εξανθρωπισμό Θρησκευτικο-Ιδεολογικών Διαμαχών. Κέντρο για Ατομική και Αποτελεσματική Μάθηση κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αυτός είναι ένας τρόπος προσιλητισμού, με το να εμφανίζονται με ανυποψία στα ονόματα. Και εκεί μπορεί να εμπλακεί ο καθένας, ακόμη και οι δημόσιες αρχές μπορεί να εμπλακούν. Ένα χαρακτηριστικό βιβλίο είναι αυτό. Ο δρόμος προς την ευτυχία. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο, αν το διαβάσετε θα δείτε ότι είναι άψογο. Δεν λέει πολλά πράγματα. Αν συγκρίνετε τους όρους όμως με τα εσωτερικά βιβλία, θα δείτε εκεί ότι δεν ταιριάζουν τα πράγματα. Αυτό το βιβλίο μοιράστηκε ακόμη και σε ιδρύματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι μια πρώτη επαφή. Έτσι μπορούν να πούν μετά ότι, ξέρετε, εμείς συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και μια αφίσα εδώ που δημοσιεύει. Δηλαδή είναι ένα πιστοποιητικό, ας πούμε, κοινωνικής προσφοράς. Ελέγχθη στην προηγούμενη εκπομπή ότι δεν έχουν αφίσες, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Θα σας δείξω εγώ μερικές αφίσες εδώ, της Scientology. Αυτή η αφίσα λέει, βοήθησε στη δημιουργία ενός νέου πολιτισμού εδώ στην Ελλάδα, σήμερα, και θε. Ναι. Λοιπόν, καμία υποψία τι κρύβεται πίσω από αυτήν. Είναι μία αφίσα. Μία άλλη αφίσα. Είναι αυτή εδώ. Το θέατρο Βρετάνια, τηλεγράφημα λέει. Γεγονός μεγάλη γιορτή στο μορφή ζωντανό κτλ. Κτλ. Λοιπόν, εδώ μία γιορτή. Για τα γενέθλια του Χάμπαρτ είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, αφίσα. Ή και κάρτες και προσκλήσεις. Μία άλλη πιο σύγχρονη αφίσα είναι αυτή, η Scientology. Λοιπόν, πώς δεν υπάρχουν αφίσες. Εκείνο όμως που ρίχνουν βαρύτητα, η κυρία Τουλούπη το είπε ήδη, είναι
διανέμουν τα τεστ προσωπικότητος ή τα τεστ Οξφόρδης. Ναι. Δίδεται η εντύπωση ότι έχει σχέση με την Οξφόρδη ή με το Πανεπιστήμιο, δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Και είναι ποικίλες, ας πούμε, έτσι, εκδόσεις. Αυτή, κράτησε. Λοιπόν, εδώ, άλλοι, και εδώ τα μοιράζουν και στους δρόμους. Ναι. Είχαν και στα γραμματοκιβώτια, στους τηλεφωνικούς θαλάμους. Και εκεί πλέον γίνεται η πρώτη επαφή. Πρέπει να σας πω ότι στο εξωτερικό υπάρχουν αποφάσεις, ίσως αργότερα μιλήσουμε αυτό, που έχει απαγορευτεί η δραστηριότητα αυτή στους δρόμους. Λοιπόν, κατόπιν έχουμε άλλο τρόπο προσυλλογισμού, βέβαια, είναι το ότι προσφέρουν τα ποικίλα σεμινάρια. Διάφορα σεμινάρια. Ναι. Λοιπόν, ναι. Μπορείς να γίνεις κατανοητός. Ένας άνθρωπος είναι τόσο νεκρός όσο δεν μπορεί να επικοινωνήσει και είναι τόσο ζωντανός όσο μπορεί να επικοινωνήσει. Υπάρχει σωρία τέτοιων φυλαδίων. Εδώ είναι τα βιβλία. Αλλά... ναι. Λοιπόν, αλλά έχουμε επίσης και γράμματα πλέον. Όταν κάποιος κάνει σεμινάρια εκεί και τα λοιπά, του γράφουν και κάποια γράμματα και τον προωθούν, ας πούμε, για παραπάνω, για πιο μέσα. Και εδώ έχουμε ένα καταπληκτικό γράμμα που πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν προβλημάτισε δυστυχώς κανέναν, αλλά επιτέλους πρέπει σήμερα. Είναι το γράμμα αυτό από το 1986. Λοιπόν, από το 1986, Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος. Λοιπόν, διαβάζω αυτό το γράμμα. Είμαι ο Τάδε, ίσως και να με ξέρεις. Πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι είμαστε πρώτοι στην κατηγορία μας, στο παιχνίδι που παίζουμε, πρώτοι ανάμεσα σε όλες τις αποστολές της αιαντολογίας σε όλη την Ευρώπη και δεύτερη σε όλο τον κόσμο. Εδώ γίνεται λόγος όχι για κεφέ, για αιαντολογία, για αποστολές της αιαντολογίας. Ναι. Εδώ θα εξηγήσουμε μετά να δούμε ότι υπάρχει μια ιεραρχία στις οργανώσεις. Και ναι, φυσικά η οργάνωση κεφέ στην Ελλάδα ανήκει σε μια συγκεκριμένη, ναι, ιεραρχική κλίμακα. Μια άλλη, ίσως επικίνδυνη μορφή προσιλητισμού είναι αυτές οι αφίσες, λέει. Θέλεις απασχόληση. Το Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος δέχεται αιτήσεις από άτομα που έχουν γνώση ή θέλουν να αποκτήσουν γνώση σε επικοινωνίες, ηθική, αρχεία, marketing, δηλαδή εδώ δίνουν την ελπίδα στους νέους ότι θα τους βρουν δουλειά. Και εδώ έχουμε παραδείγματα παιδιών που είπαν στους γονείς τους, ξέρετε, βρήκαμε δουλειά και εργαζόμαστε. Και σε κάποια στιγμή θα πρέπει να εκπαιδευτούμε εδώ, μετά στη Δανία, μετά στην Αμερική και ούτω καθεξής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω ήταν η προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, τώρα, κάνετε μία ερώτηση νομίζω. Δεν ξέρω αν τώρα ετέθη ή στην εκπομπή, που είναι πολύ σημαντική, αν το ΚΕΦΕ είναι ανεξάρτητο. Ελέγχθη αυτό. Και ο κύριος Γρατσίας, νομικός σύμβουλος του ΚΕΦΕ, άλλοτε πρόεδρος του ΚΕΦΕ, είπε ρητά και κατηγορηματικά, είμαστε μία ανεξάρτητη οργάνωση. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το ερευνήσουμε. Και μάλιστα, υπάρχουν εδώ ορισμένα στοιχεία. Μάλιστα. Να περάσω στην κυρία Τουλούπη, να ξεκουραστείτε κι εσείς, για να επανέλθουμε στα στοιχεία. Κυρία λοιπόν Τουλούπη, είσαστε πλέον μέσα στην οργάνωση. Και πότε και γιατί αποφασίσατε να φύγετε? Τι είδατε? Τι ήταν εκείνο το ερέθισμα το οποίο σας ανέτρεψε όλα αυτά? Μπήκατε μέσα και εσείς ο σύζυγος και εσείς και ο σύζυγός σας, είδατε όλα αυτά, εργαστήκατε, προσφέρατε όλα δωρεάν, τα πάντα δωρεάν, δώσατε το αίμα σας για την οργάνωση 2 χρόνια και ξαφνικά ένα πρωί λέτε ότι εδώ κάπου έχουμε γελαστεί, κάπου δεν μας πάει, κάτι δεν γίνεται σωστά. Τι ήταν αυτό το οποίο, τι έγινε
και υποχρεωθήκατε να φύγετε και κατ' επέκταση να κάνετε αυτόν τον αγώνα για να φανούν κάποιες αλήθειες και που είστε εδώ απόψε. Ναι. Πριν δώσω αυτή την απάντηση στην ερώτηση που μου θέσατε, που μου τέθηκε από εσάς, θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό. Μέσα στο ΚΕΦΕ υπάρχει το κοινό και υπάρχουν και τα staff. Το κοινό είναι τα άτομα που πηγαίνουν εκεί και διαθέτουν οικονομική δυνατότητα και μπορούν να πληρώνουν όλα αυτά τα σεμινάρια που δίνονται εκεί. Στην αρχή, όπως είπα νωρίτερα, αυτά που έχουν ένα μικρό κόστος και στη συνέχεια ανεβαίνουν μαθηματικά, γεωμετρικά, ίσως να την καλύτερη λέξη να πω, το κόστος όλων αυτών των σεμιναρίων και των πρακτικών. Υπάρχουν όμως και τα staff. Τα staff είναι άτομα που δουλεύουν εκεί. Δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ, από τις 8 στις 12 η ώρα τη νύχτα. Και σαν αντάλλαγμα έχουν 2 ώρες το μεσημέρι τη δυνατότητα να μπορέσουν να μελετήσουν αυτά που δεν μπορούν να πληρώσουν. Δηλαδή. Θέλω να πω με αυτό ότι τα άτομα που πιστεύουν στην φιλοσοφία του Χάμπαρτ, που δίνουν το αίμα τους, που αφιερώνουν τον χρόνο τους, την ψυχή τους σε αυτό το έργο εντός εισαγωγικών, είναι η πνευματική σκλάβη της οργάνωσης και από την άλλη πλευρά έχουμε τους θύτες. Έχουμε τους αρχηγούς της οργάνωσης που σίγουρα γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί μέσα, που γνωρίζουν ποια είναι η θέση τους και έχουμε τους ανθρώπους που έχουν πιστέψει, που δουλεύουν εκεί μέσα, τα staff, και έχουμε και το κοινό, τους ανθρώπους που πληρώνουν, που αυτοί είναι κάπως απόμακροι, είναι έξω. Θα πρέπει να γίνει αυτός ο διαχωρισμός για να σας πω και ποια θέση θα είχα εγώ εκεί μέσα. Υπάρχουν και απλοί μαθητές, ναι, οι οποίοι δεν έχουν πάρει χαμπάρι τίποτα, έτσι. Υπάρχουν. Κόσμος, λαός, έτσι, ο οποίος παρακολουθεί αυτά τα σεμινάρια. Ανάλογα με τον ρυθμό που παρακολουθείς, αυτοί που κάνουν κάποια απλά σεμινάρια, ναι, αργούν πάρα πολύ να καταλάβουν αν κάποτε κάποιες... Ναι, μου το έλεγε μια δημοσιογράφος, μου το έλεγε χθες, ότι εγώ ήμουν αρκετό καιρό, αλλά δεν με βάζανε παρακάτω, παρακολουθούσα και σε κάτω δώσαν και ένα χαρτί και έφυγα. Σκόκια και έφυγα μόνο μου. Είδα ότι δεν έβγαινε τίποτα και σκόκια και έφυγα. Εάν με επιτρέπετε να παρέμβω εδώ, υπάρχει μια σταδιακή μίμηση. Ναι. Λοιπόν, σε όλες τις οργανώσεις αυτές, όχι μόνο σε εντόλυση. Καταρχήν δίδονται όλα τα στοιχεία εκείνα που μπορεί κανείς να αφομοιώσει. Λοιπόν, και αφού... Και για τον οποίο μπορεί να περάσει και τις εξετάσεις που κρίνουν, ναι, αυτές, αφού, έτσι. Αφού αφαιρεθεί ή αφού ατονίσει η λειτουργία της προσωπικής σκέψεως και κρίσεως, δίδονται και πιο σκληρότερα πράγματα και πιο σκληρότερο ναρκωτικό. Στο μεταξύ εθίζεται κανείς. Ναρκωτικό εντός εισαγωγικών, έτσι, για να μην... Ψυχοναρκωτικό. Ψυχοναρκωτικό, ναι, μάλιστα. Δηλαδή, ναι, ναι. Οδηγείται κανείς σε μία εξάρτηση. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ειδικοί ψυχίατροι, ψυχολόγοι, υπουργοί, ξέρω κτλ. Λοιπόν, γίνεται μία σταδιακή. Γι' αυτό και δεν γνωρίζουν στα πρώτα στάδια οι άνθρωποι αυτοί ευθύνως πρόκειται. Είχα μία καταπληκτική εμπειρία σε ένα ταξίδι μου που είχα πάει στο εξωτερικό. Συζητώντας με έναν εμπειρογνώμονα, συνεργάτη ξένο, τον επισκέφθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και έμπλεξε με τη Scientology και σε διάστημα ενός-δύο μηνών, δεν θυμάμαι, ξόδεψε κάπου 60.000 γερμανικά μάρκα στην Αθήνα. Πήγε λοιπόν στην τράπεζα να στείλει τα τελευταία χρήματα, ο διευθυντής της τραπέζης που ήταν ενήμερος, έπρεπε να υπογράψει την επιταγή, έκανε μία παρατυπία. Του λέει ότι κοίταξε, αυτό είναι ένα μεγάλο ποσό, θα το στείλω, θα εκτελέσω την Αθήνα, υπό τον όρο ότι θα πας να συζητήσεις με τον τάδε άνθρωπο. Και πραγματικά έγινε αυτή η συνάντηση, έχω κι εγώ όλα τα σχετικά κάπου στο αρχείο μου και γλίτωσε ο άνθρωπος. Γλίτωσε αυτά τα χρήματα και γλίτωσε από την... Είναι μια σταδιακή, ναι, δηλαδή. Να γυρίσουμε στην κυρία Τουλούπη και εγώ επιμένω στο ερώτημα, τι ήταν εκείνο, κυρία Τουλούπη, που σας ανάγκασε για την αντίστροφη μέτρηση. Καταρχήν, αφού σας έκανα το διαχωρισμό του κοινού και του staff, θέλω να πω ότι ήμουν staff, ο
ότι υπέγραψα συμβόλαιο. Λίγο πιο δυνατά να έχει την καλοσύνη. Ναι, υπέγραψα συμβόλαιο και εγώ και ο σύζυγός μου για να δουλέψουμε 5 χρόνια στο Φιλοσοφικό Κέντρο Αθηνά. Εδώ πρέπει να πω ότι τα συμβόλαια της Scientologies έχουν τη δυνατότητα να κάνεις 3 επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι για 2 χρόνια, η δεύτερη για 5 χρόνια και η τρίτη για τα επόμενα δισεκατομμύρια χρόνια. Έχουμε ένα τρίτο. Ναι. Ναι. Κύριε Μιχαλόπουλε. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Στο τηλέφωνο είμαι ο πατήρ Τίτος. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Να μου επιτρέψετε να σας συγχαρώ θερμότατα για την εκπομπή σας, για την συνέχιση μάλλον της έρευνας την οποία κάνετε. Ναι. Και να μου επιτρέψετε επί τη ευκαιρία να πω 2 καλές κουβέντες για τον συνομιλητή σας, σεβαστόν μου πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Αλεβιζόπουλο, ο οποίος κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο έργο και εμάς τους υπολείπους κληρικούς μας βοηθάει, και ότι η επίθεση που του είχε γίνει πριν λίγο καιρό από μια εφημερίδα είναι άνευ λόγου.